Ο Δήμαρχο Ηρακλείου επέλεξε να στηρίξει πρόσωπα και όχι την ενιαία γραμμή τη αυτοδιοίκηση στην Κρήτη. Με αυτή τη φράση, στην εκπομπή Ωραία, έχμε στην Κρήτη TV, ο Δήμαρχο Μινό Απεδιάδο Βασίλη Γκεγέρογλου σχολίασε την απόφαση του Αλέξη Καλοκαιρινού να στηρίξει για την προεδρία τη ΠΕΔ τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη. Μάλιστα, ο κ. Γκεγέρογλου άφησε σαφέστατε αιχμέ για την κίνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού, τονίζοντα πω εξακολουθεί να πιστεύει στην ενιαία γραμμή και ενότητα τη κριτική αυτοδιοίκηση, αποκαλύπτοντα πω το αποτέλεσμα δεν έχει κρυθεί. Λέγοντα πω αυτή η απόφαση κάνει πιο ισχυρή την κίνηση του ψηφοδελτίου τη ενιαία αυτοδιοίκηση που θα διεκδικήσει την ΠΕΔ με προτινόμενο πρόεδρο τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Από τη στιγμή που μπήκε πρόσωπο στη μέση, ε, ω υποψήφιο πρόεδρο ή ε, με άλλε ιδιότητε, ε, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Αναφέρεστε στην, αυτού... στην πρωτοβουλία του κ. Μαρινάκη. Και γι' αυτό επιμείναμε. επιμείναμε και συνεχίζουμε με ένα παγκρίτιο, μια παγκρίτια πρωτοβουλία. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέτε ότι ο κύριος Καλοκαιρινός επέλεξε πρόσωπο και όχι ενότητα. Ναι, και όχι το ενιαίο. Έπρεπε να επιμείνει στο ενιαίο όπως είχαμε κουβεδιάσει μαζί τουλάχιστον. Στα όσα είπε ο Βασίλη Γεγκέρολου στην εκπομπή ο Ραχμή, άμεση ήταν η απάντηση σήμερα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Μπορώ να πω ότι έκανα το ακριβώ αντίστροφο. Ε, επέλεξα να μην ε, στηρίξω πρόσωπα, με δεδομένη την εκτίμησή μου στου υποψηφίου και την κοινή διαπίστωση ότι δεν διαφέρουν σε πολιτικά χαρακτηριστικά. Και ακριβώ το σκεπτικό με το οποίο εισηγήθηκα στην δημοτική μου ομάδα ήταν να αποφύγουμε μία διέρεση γεωγραφική τη κρίση. Να επαναλάβουμε παλαιέ διαμάχε μεταξύ Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Ήταν μια απόφαση υπέρβαση αυτή. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση μπορεί να μην ήταν αναμενόμενη από όσου έχουν συνηθίσει να σκέφτονται με έναν τρόπο συμβατικό, αλλά α, ο Δήμαρχο Ηρακλείου δεν σκέφτεται με συμβατικό τρόπο. Σκέφτεται όμω για το καλό όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά και όλη τη Κρήτη. Ήδη από το περασμένο Σάββατο, με ανακοίνωσή τη, η παράταξη καλοκαιρινού ανακοίνωσε την στήριξή τη στην Προεδρία τη του Δημάρχου Ρεθύμνου. Το σκεπτικό του Δημάρχου ήταν ότι ο Δήμο Ηρακλείου με το μέγεθο και το συμβολικό του ρόλο οφείλει να υπηρετεί το συγκριτισμό. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τον κύριο Καλοκαιρινό, έγινε με κριτήριο να αποφευχθεί η τοπική διαίρεση του νησιού.